Ένωση και της Ευρωζώνης. Τώρα, από τη βλέπουμε πλευρά και τα της απονομής που έλεγες νωρίτερα, εμείς τώρα στη διάρκεια των όσων μας λες. Από την πλευρά του τώρα ο κύριος Μοσκοβησία παίρνει και αυτός, μάλλον διεμήνυσε και αυτός τα δικά του μηνύματα. Είπε βεβαίως ότι είναι αδιανόητο να φανταστούμε την Ελλάδα να μην βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, κάνοντας αναφορά και στην ιστορική παρακαταθήκη της χώρας, τον πολιτισμό, την ιστορία, τη δημοκρατία κτλ. Mm-hmm. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι ο ίδιος θα συνεχίσει τις προσπάθειες εφόσον η χώρα μας συνεχίσει να προσπαθεί με θάρρος, όπως είπε και όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα, στην εφαρμογή των υποχρεώσεών της απέναντι στα προγράμματα και στους στόχους που έχουν μπει. Συνεχίστε εσείς με θάρρος, είπε χαρακτηριστικά. Θα συνεχίσω κι εγώ έτσι να ρίχνω γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και τη Γαλλία. Θα είμαι πλάι σας, είμαι όμως ένας απαιτητικός φίλος, είπε ο κ. Μοσκοβησή, δίνοντας ουσιαστικά το στίγμα της επίσκεψής του σήμερα στη χώρα μας. Και βέβαια μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Χρήσα, ευχαριστούμε. Θάνο, εν κατακλείδη, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι προφανώς ένα ζήτημα Ελλάδας, ένα ζήτημα ελληνικό, αλλά σίγουρα είναι και ένα ζήτημα ευρωπαϊκό. Έχουμε κουραστεί.